του ενδιαφέρει να καθυστερεί ο Δήμος να μην υλοποιεί τίποτα, γιατί πιστεύουν που θα γίνουν εκλογές σε κανένα μήνα δύο, που ενδεχομένως θα έχουν αυτή την αρχή. Παρελθόντως, και κλείνω την παρένθεση, το 2019 εδώ θα είμαστε όλοι. Και σας το διαβεβαιώνω και σας το υποστηρίζω 1000%. Σεβαστήκαμε και σεβόμεθα τη δικαιοσύνη. Δεν λέμε μεγάλες κουβέντες, κατάμε το στόμα μας κλειστό. Και αυτό κοντός ψαλμός. Επειδή λοιπόν είχαν χτίσει μια πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε αυτή τη λογική, μεταξύ των άλλων, έκαναν και ό,τι έκαναν για τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός πριν από τρεις μέρες ενεκρίθηκε. Άρα λοιπόν, εδώ και τρεις μέρες, εδώ και τρεις μέρες, να μην διακόπτεις για ανάγκη, να μην διακόπτεις, όμως δεν σας διακόπτει κανένας. Όταν μιλάμε, δεν σας διακόπτει κανένας. Για ανάγκη να μην διακόπτεις. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάτε, δεν σας διακόπτει. Κύριε Πρόεδρε, κάνετε και μια παρατήρηση στον Δήμαρχο σας. Να μην προκαλεί και να μιλάει κύριε Στυλιώτη. Σου επιτρέπω κύριε Νταλούμη. Καταλάβατε. Όταν προκαλεί ο Δήμαρχος, να ηλωνεύεται η παραταξή σου και να διακόπτει ο κύριος Μενιώτης. Τρόπι, έλεγε. Όταν μιλάτε σας διέκοψε. Μιλάμε για τα σκουπίδια και πήγατε για εκλογές σας. Και βλέπετε πόσο σας σέβομαι και πόσο σας προστατεύω. Εντάξει, όταν θέλετε λοιπόν εσείς να καταργήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα σας το επιτρέψω. Εσύ. Δεν θα σας, εγώ, ναι. Εγώ, δεν σας, ναι. Αφού δεν τον μαζεύεις, καλά κάνεις. Αφού δεν τον μαζεύεις, καλά κάνεις. Δεν θα σας το επιτρέψω. Αφού δεν τον μαζεύεις, καλά κάνεις. Είπαμε, κύριε Σπυριώτη. Είπαμε, ειλικρινά. Έκλεισε η παρένθεση. Έκλεισε η παρένθεση και συνεχίζω. Συνεχίστε κύριε Δημαρχέ. Αφού λοιπόν πήραμε την έγκριση του προϋπολογισμού, πρέπει να ξέρετε ότι μετά από την έγκριση του προϋπολογισμού απαιτούνται περίπου 7, 8, 10 μέρες το πολύ για να προχωρήσουμε τις διαδικασίες σε χώρο τον οποίο έχουμε αποφασίσει και έχουμε προχωρήσει για την αδειοδότησή του. Όλα θα έρθουν στο συμβούλιο το έκτακτο της επόμενης εβδομάδος, τα πάντα προκειμένου και χώρος υπάρχει και άδειο τι μέρος θα είναι και σύνομος θα είναι. Πάμε για αποθήκευση, το ξεκαθαρίζουμε με όλους τους όρους που προβλέπονται από την νομοθεσία προκειμένου να προχωρήσουμε στη διαδικασία της μεταφοράς τους εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί για να αδειοδοτηθούν οι υπόλοιποι χώροι που προχωρούμε. Και όταν και εφόσον τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες, ακόμα και οι νομικές θα έλεγα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι συμπολίτες μας πιστεύουν ότι έχουν δίκιο και μακάρι να το βρούνε, να πάνε όπου θέλουν να πάνε. Από εκεί και μετά λοιπόν, τα απορρίμματα θα μεταφερθούν από χώρο αυτόν στον χώρο τον μόνιμο, τον αδειοδοτημένο, προκειμένου να προχωρήσουμε την πορεία μας.